Τι λειτουργικέ βελτιώσει στο κυβερνητικό σχήμα που αποφάσισε ο Κυριακό Μιζοτάκη στου τομεί οικονομικών, ανάπτυξη, εργασία, υγεία και περιβάλλοντο ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ω τέλειο πέτσα. Ο Πρωθυπουργό αποφάσισε την αναβάθμιση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, σε αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική. Την αναβάθμιση του Υφυπουργού Ανάπτυξη και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση, σε αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις συμπράξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Την τοποθέτηση του κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου στη θέση του Υφυπουργού Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Ακόμη αποφασίστηκε δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να τοποθετηθούν στην κυβέρνηση ως υφυπουργοί. Την τοποθέτηση της κυρίας Ζωής Ράπτη, βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε θέση Υφυπουργού Υγείας, Αρμόδιας για θέματα ψυχική υγεία. Την τοποθέτηση του κυρίου Νικόλαου Ταγαρά, βουλευτή Κορινθίας, στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντο και Ενέργεια, αρμόδιου για θέματα προστασία του περιβάλλοντο. Η κυβέρνηση διαμηνεί ότι με τι εν λόγω αλλαγέ επιδιώκεται η αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων κοινοτικών πόρων, η ενίσχυση του κόσμου τη εργασία και του ασφαλιστικού συστήματο, η οργανωτική ενίσχυση του Υπουργείου Υγεία, η προστασία του περιβάλλοντο και η αντιμετώπιση των προκλήσεων τη κλιματική αλλαγή. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη επιλέγει πρόσωπα από τη Βουλή και την Κοινωνία διαφορετικών ηλικιών και εμπειρία με γνώμονα τι ικανότητες και τη διάθεση για προσφορά Ανεξάρτητα από ιδεολογικέ καταβολέ. Μπροστά στι προκλήσει των καιρών, ένα ήδη επιτυχημένο κυβερνητικό σχήμα δέχεται λειτουργικέ βελτιώσει από τον Πρωθυπουργό για να ανταποκριθεί ακόμη πιο αποτελεσματικά στι προσδοκίε των πολιτών. Η ορκομοσία των νέων μελών τη κυβέρνηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Κοντά μας βρίσκεται ο Γιώργος Ευγενίδης. Γιώργο, λειτουργικές βελτιώσεις στο κυβερνητικό σχήμα με δύο αναβαθμίσεις και τρεις τοποθετήσεις. Έτσι, αυτό είναι ο όρο κλειδί. Λειτουργικέ βελτιώσει. Δεν, δεν μιλάμε για ευρείε διορθωτικέ κινήσει στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά για έναν εκτεταμένο ανασχηματισμό. Όπω το έλεγε και εσύ, υπάρχουν πέντε πρόσωπα τα οποία είτε αναβαθμίζονται είτε εισέρχονται στην κυβέρνηση. Ε, πάμε να δούμε λίγο το παρασκήνιο που υπάρχει, διότι mm -hmm. τα τηλεφωνήματα έχουν ξεκινήσει από εχθέ. Πρώτα, ο κύριο Κυλακάκη, νέο αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, άρα κρατάει και τι προηγούμενε αρμοδιότητε που είχε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτου. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο είναι ο άτυπο επικεφαλή τη πενταμελού Task Force στην Προεδρία τη Κυβέρνηση για τη διαχείριση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψη. Άρα, κομβικό ο ρόλο του. Δεύτερο νέο αναπληρωτή υπουργό είναι ο κύριο Νίκο Παπαθανάση ε, για τι επενδύσει, τι ιδιωτικέ επενδύσει και τι συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Εδώ υπάρχει και μια αντιμετάθεση αρμοδιοτήτων. Το εμπόριο το οποίο είχε ο κύριο Παπαθανάση και η εστίαση πηγαίνουν στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα, ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με τι επενδύσει ο κύριο Παπαθανάση, ο οποίο κέρδισε πόντου κατά τη Τη διάρκεια τη πανδημία, είχε εικόνα από χθε ότι θα αναβαθμιστεί. Το οριστικό τηλεφώνημα το δέχτηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Πάμε στου νέου υφυπουργού. Ο κύριο Τσακλόγλου είναι ο πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμών είναι την περίοδο τη κυβέρνησης Σαμαρά το 2014. Συνεργάστηκε στενά τότε με τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Τον τότε επίση Υπουργό Εργασία, θα είναι Υφυπουργό Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων. Παίρνει τι αρμοδιότητες που είχε ο κύριο Νότι Μηταράκη πριν γίνει Υπουργό Μετανάστευση. Είχαν πάει μετά στον κύριο Βρούτσι. Ο κύριο Τσακλόγλου ήταν παλιότερα και σύμβουλο του Γιώργου Παπανδρέου και του Λουκά Παπαδήμου. Άρα είναι ένα πρόσωπο και κέντρο αριστερή υφή. Άρα συνεχίζεται και η διεύρυνση στο κυβερνητικό σχήμα. Και δύο βουλευτέ. Η κυρία Ζωή Ράπτη, Υφυπουργό Υγεία, αρμόδια για θέματα ψυχική υγεία, βουλευτή να ήταν μέχρι πρώτη ω αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, δραστήρια, κέρδισε και αυτή πόντου στο προηγούμενο διάστημα. Ε, έκρινε ο Πρωθυπουργό ότι το Υπουργείο Υγεία χρειάζεται μια ενίσχυση γιατί σηκώνει μεγάλο βάρο. Κυρία Ζωή Ράπτη, τοποθετείτε εκεί. Και ο κύριο Ταγαρά επιστρέφει σε υπουργική θέση. Είναι βουλευτή Κορινθία. Ε, είναι πλέον υφυπουργό περιβάλλοντο και ενέργεια στη θέση που είχε αφήσει κενή ο κύριο Γεράσιμο Θωμά, ο οποίο πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω Γενικό Διευθυντή Τελωνίων. Θυμίζω ο κύριο Ταγαρά στον ανασχηματισμό του καλοκαιριού του 2014 επί Αντώνη Σαμαρά είχε αναλάβει αναπληρωτή υπουργό το ίδιο Υπουργείο, άρα γνωρίζει. Η μόνη θέση η οποία έμεινε κενή είναι αυτή στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Είχε αποχωρήσει, θυμίζω, ο κύριο Δημήτρη Κράνη, ο υφυπουργό. Ε, θα κρατήσει όλε τι αρμοδιότητε ο κύριο Τσιάρα. Άρα, δύο αναβαθμίσει. Τρία νέα πρόσωπα και συνεχίζει η κυβέρνηση ω έχει, γιατί όπω έλεγε και ο κύριο Πέτσα, το κυβερνητικό σχήμα κρίνεται επιτυχέ, άρα δεν υπάρχει και χρεια ευρύτερων παρεμβάσεων. Μάλιστα. Τα τηλεφωνήματα, να σου πω ναι, τέλο, ναι. οι περισσότεροι τα δέχτηκαν σήμερα. Μάλιστα. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα ξεδιπλώσουμε όλο το πλούσιο παρασκήνιο. <laughs> Σε ευχαριστούμε